Βρισκόμαστε εδώ για να παρουσιάσουμε το ψηφοδέλτιο του κινήματος Δημοκρατών Σοσιαλιστών. Σήμερα είμαστε και πάλι μπροστά σε ένα νέο ιστορικό διακύβευμα. Ποια θα είναι η φυσιογνωμία της Ελλάδας αύριο μετά την κρίση? Θα αντιμετωπίσουμε σοβαρά και ριζικά τα αίτια της κρίσης? Θα έχουμε το θάρρος να εξαλείψουμε τις δομές που μας οδήγησαν στην εξάρτηση από δανειστές και εταίρους? Τι όραμα έχουμε για την πατρίδα μας την επόμενη της κρίσης? Ουσιαστικές απαντήσεις μπορούμε να δώσουμε μόνο εάν απαντήσουμε στα διλήμματα που ανέδειξαν την κρίση. Στη μάχη της συντήρησης κατά των αξιών και της προόδου, είμαστε απέναντι σε αυτούς που διψάνε απλώς για την εξουσία. Είμαστε με εκείνους που παλεύουν για μια κοινωνία αξιών. Φιλοδοξούμε να εκφράσουμε μια κοινωνική συμμαχία που είναι ταυτοχρόνως συμμαχία δικαιοσύνης και δημιουργίας, βάσει των αξιών και των αρχών μας. Πολιτική αποστολή μας και δέσμευση και υποχρέωσή μας είναι να σφυριλατήσουμε τη συμμαχία αυτή και να την εκφράσουμε πολιτικά. Και πάνω απ' όλα να αναγνωρίσουμε ότι τα δικαιώματα συνεπάγονται και υποχρεώσεις. Γι' αυτό δεν μπορεί ποτέ ξανά ο λογαριασμός να σταλεί στην επόμενη γενιά. Η Συμμαχία Κοινωνικής Δικαιοσύνης και Δημιουργίας ενώνει πολιτικά όλους και όλες που αγωνίζονται να δουν τη χώρα να αλλάζει ριζικά προς το καλύτερο, που αγωνίζονται να εμπεδοθούν κανόνες διαφάνειας που να ισχύουν για όλους, χωρίς εξαιρέσεις, αγωνίζονται για την μεταπελατειακή Ελλάδα. Συγκροτούμε μέτωπο απέναντι στον παρασιτισμό της μεγάλης διαφθοράς των κερδοσκόπων, κρατικοδίαιτων προμηθευτών και φοροφυγάδων και του μικρού παρασιτισμού των άδικων προνομίων συντεχνιών, πολιτιακών διευθετήσεων. Συγκροτούμε μέτωπο απέναντι στην αντίληψη της δεξιάς και αριστερής συντήρησης, στην αντίληψη που αντιμετωπίζει το δημόσιο σαν πελατειακό λάφυρο που στερβλώνει κάθε προσπάθεια αναμόρφωσης του παραγωγικού προτύπου της χώρας, που υπονομεύει τη δημοσιονομική σταθερότητα με τον διαρκή κίνδυνο εκτροχιασμού της οικονομίας. Η κρίση μάτωσε την Ελλάδα και τους Έλληνες. Είναι όμως και μια πρόκληση να μετατρέψουμε την κρίση σε ευκαιρία για να οικοδομήσουμε τη χώρα σε γερά θεμέλια. Από αυτή την κρίση δεν θα βγούμε ένας-ένας. Από αυτή την κρίση θα βγούμε μόνο αν βγούμε μαζί, εφόσον δουλέψουμε όλοι μαζί με συγκεκριμένο σχέδιο. Στη σκέψη κάθε Ελληνίδας και Έλληνα εξακολουθεί να κυριαρχεί η αγωνία και ο φόβος για το ξεπέρασμα της πολυεπίπεδης κρίσης. Μιας βαθιάς κρίσης που ανάγκασε σε θυσίες τον Ελληνισμό ώστε να αποφευκτεί το χειρότερο. Με την επίπονη προσπάθεια των Ελλήνων κατάφερε η πατρίδα να αποτρέψει μια απόλυτη καταστροφή το 2009, τότε που βρεθήκαμε στο χείλος του γκρεμού, αντιμέτωποι με τη χρεοκοπία. Είναι βαθιά πεποίθησή μας ότι η Ελλάδα είχε κάθε δυνατότητα να αποφύγει την κρίση αυτή, αν δεν είχε προηγηθεί η πορεία προς το χάος την περίοδο 2004-2009, όπως και έχει όλες τις δυνατότητες να την ξεπεράσει. Ως πατριώτες, εμπνεόμαστε από τις δυνατότητες που έχει η Ελλάδα. Πιστεύουμε σε αυτή. Ως δημοκράτες, ξέρουμε ότι ο κάθε πολίτης της χώρας μας κρύβει θησαυρούς δημιουργικών ικανοτήτων. Πιστεύουμε στον Ελληνισμό. Αυτές είναι οι ιδεολογικές και πολιτικές αρχές και οι στόχοι του νέου πολιτικού φορέα, του κινήματος Δημοκρατών Σοσιαλιστών. Κάθε ψήφος στον Γιώργο Παπανδρέου και στο κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών είναι καρφή στο διεφθαρμένο πελατειακό πολιτικό σύστημα της χώρας μας. Καλούμε όλους τους συμπατριώτες μας, τους γρεβενιώτες και τις γρεβενιώτισσες, τους ετεροδημότες, τη νεολαία μας που δεν βολεύεται στον εύκολο μηδενισμό και στην ατάκα του Facebook, να στηρίξουν το ψηφοδέλτιο του κινήματος Δημοκρατών Σοσιαλιστών. Ένα ολοκληρωμένο ψηφοδέλτιο που απαρτίζεται από ενεργούς πολίτες της κοινωνίας των γρεβενών, ανθρώπους που βιώνουν την ίδια καθημερινότητα με εμάς. Καλούμε όλους τους προοδευτικούς και δημοκρατικούς πολίτες να επιλέξουν το ψηφοδέλτιο του κινήματος, γιατί στα δύσκολα κρίνονται οι ιδέες και οι αξίες και όχι στα εύκολα. Σαν και δικό σου. Το ψηφοδέλτιο του κινήματος Δημοκρατών Σοσιαλιστών
στον ομό Δρυδεδών εκπροσωπείται από τρεις ανθρώπους που γεωγραφικά καλύπτουν και τους δύο δήμους της περιφερειακής ενότητας Δρυδεδών. Πρώτος, κατά αλφαβητική σειρά, ο Νίκος Ουγκαλογιάννης, ο οποίος είναι από το Δήμο Δεσκάτης, γεννήθηκε στη Δήμητρα Γρεβενών, είναι τεχνολόγος ηλεκτρολόγος, ελεύθερος επαγγελματίας. Έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Γρεβενών και είναι οικογενειάρχης, έχοντας τρία παιδιά. Ζει και εργάζεται στα Γρεβενά. Σήμερα ένα σοβαρό πρόβλημα που προέκυψε δεν το επιτρέπει να είναι σήμερα μαζί μας. Ο νέος υποψήφιος και προς την ηλικία, αλλά και ως νέος επιστήμονος, ο Κεραλαίος ο Κίμωνας. Γεννήθηκε στα Γρεβενά, μηχανικός χωροταξίας πολυδομίας της περιφερειακής ανάπτυξης και περιφερειακής ανάπτυξης, με μεταπτυχιακό δίπλωμα στο περιβαλλοντολογικό σχεδιασμό έργων και υποδομών. Πλούσια κοινωνική δράση, υπεύθυνος του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του Ομού Γρεβενών, Ίνσταμε το 2004-2006. Πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Γρεβενών 6 με 9. Μέλος Τεχνικών Επιτροπών στον Ομό Γρεβενών και στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Συντονιστής της Μόνιμης Επιτροπής Χωροταξίας και Πολιοδομικού Σχεδιασμού του ΤΕΕ του Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας. Το ψηφοδέλτιο κλείνει με το γνωστό και από άλλες εκλογικές αναμετρήσεις τον Δημήτρη τον Ψευτογκά, άνθρωπος που χρόνια παλεύει στα Γρεβενά, γιατρός με ειδικότητα στην ορθοπαιδική, με μεταπτυχιακές σπουδές στη διοίκηση των μονάδων υγείας και κάτοχος αντίστοιχου τίτλου. Εργάζεται χρόνια στα Γρεβενά προσφέροντας τις υπηρεσίες στο δύσκολο τομέα της ιατρικής. Πολιτική δράση γνωστή σε όλους, αλλά σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να αναφέρουμε και μερικά. Υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ 2007-2009. Υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης στις περιφερειακές εκλογές του 10. Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών. Τα και να μην πω κι άλλα, είναι πολλά. Λοιπόν, δεν χρειάζεται. Αυτά όσον αφορά το ψηφοδέλτιο. Κλείνοντας να πω ότι έγινε ένα ψηφοδέλτιο το οποίο προσπαθεί να συνδυάσει την εμπειρία με τη γνώση και την ανανέωση και μέσα από αυτό το ψηφοδέλτιο πιστεύουμε ότι θα το αγκαλιάσει ο κόσμος της περιφερειακής ενότητας Γρεβενών.